Σήμερα θα φτιάξουμε το αγαπημένο μου γλυκό, ένα αμερικάνικο cheesecake με μήλα. Πάμε να το φτιάξουμε. Αφού λιώσαμε το βούτυρο, πάμε να φτιάξουμε τη βάση μας με μπισκότα digested και βούτυρο. Σε ένα ταψί με λαδόκολλα βάζουμε το τσέρκι μας και προσθέτουμε ένα κομμάτι ακόμα λαδόκολλα γύρω-γύρω από το τσέρκι. Προσθέτουμε τη βάση μας και την πατάμε περιμετρικά με ένα κουτάλι για να έχουμε μία λεία επιφάνεια. Την τοποθετούμε στο ψυγείο να παγώσει και προχωράμε με την κρέμα μας. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε 2 αυγά, 1 ζάχαρη, 1 κύλισμα βανίλιας και λίγο κανέλα. Και χτυπάμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρέμα τυρί και την κρέμα γάλακτος. Τα χτυπάμε μέχρι να έχουμε μία λεία και σφιχτή κρέμα. Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε τη βάση μας και να ρίξουμε από πάνω την κρέμα. Αφού τοποθετήσαμε την κρέμα στη βάση, πάμε να το βάλουμε στο ψυγείο για να προχωρήσουμε με τα μήλα. Τώρα πάμε να κόψουμε τα μήλα μας σε κύβους. Το πιο θρεπτικό συστατικό του μήλου είναι η πικτίνη. Επειδή όμως βρίσκεται στη φλούδα, καλό είναι να πλένουμε προσεκτικά τα μήλα πριν τα καταναλώσουμε. Αφού κόψαμε τα μήλα μας, πάμε να τα προσθέσουμε πάνω στην κρέμα. Προσθέτουμε τα μήλα πάνω από την κρέμα. Τέλος, για καραμελωμένο αποτέλεσμα, θα προσθέσουμε λίγη μαύρη ζάχαρη. Τέλος, ψήνουμε το cheesecake μας για περίπου 40 λεπτά σε 140 βαθμούς. Η μηλιά είναι το πιο διαδεδομένο ποροφόρο παγκοσμίως, αντιπροσωπεύει το 50% των φυλοβόλων ποροφόρων δέντρων του πλανήτη, με ετήσια παραγωγή περί τα 60 εκατομμύρια τόνους. Περίπου 7.000 ποικιλίες μήλου συναντάμε σήμερα παγκοσμίως, αν και μόνο 2.000 από αυτές είναι οι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες. Πρόγονος όλων των σύγχρονων καλλιεργημένων μήλων θεωρείται η Μάλους Πουμιλαβάρ Μύτης του Καυκάσου, παρότι ήδη ευρυομηλιάς υπήρχαν αυτοφυοί και στον ευρωπαϊκό χώρο. Εκείνα τα πρώτα μήλα ήταν μικρά, αχνοπράσινα, κίτρινα ή και κόκκινα, με μεγάλο πυρήνα αναλογικά με τη σάρκα τους και αρκετά ξινά. Σταδιακά, με εμβολιασμούς, μεγάλωσαν οι καρποί και δημιουργήθηκαν ποικιλίες με σταθερά χαρακτηριστικά. Η τεχνική του μπολιάσματος είναι μια κληρονομιά από τους κλασικούς χρόνους. Τον 2ο αιώνα π.Χ. περιγράφεται από τον Κάτωνα, τον πρεσβύτερο, στο έργο του «De Agricultura». Από μαγειρικής άποψης, τα μήλα έχουν μεγάλο ρεπερτόριο. Παίζουν με τα γλυκά, παίζουν και με τα αρμυρά. Η συνήθεια να τα μαγειρεύουν με λιπαρά κρέατα ή ακόμα και με ψάρια είναι παλιά. Ο απίκιος, Ρωμαίος γευσηγνώστης και λάτρης της πολυτέλειας που έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, δίνει συνταγή για χοιρινό με μήλα. Στην Ολλανδία τα μαγειρεύουν με ρέγγα. Τον Μεσαίωνα
αφαιρούσαν τον πυρήνα και τα αποξήρεναν, περνώντας τα σε σχοινή σαν κολιέ. Αποξηραμένα είναι και τα πομταπέ που φτιάχνουν ακόμη στην κοιλάδα του Λίγηρα στη Γαλλία. Μόνο που εκεί τα χτυπάνε με σφυρί και γίνονται κάπως επίπεδα σαν ξερά σίκα. Τα φυλάνε σε βάζα και τα σερβίρουν σαν γλυκό, αφού τα μουλιάσουν πρώτα, σε κόκκινο κρασί. Στην Ελλάδα σήμερα, η καλλιεργούμενη έκταση από μηλιές είναι περίπου 150.000 στρέμματα και η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 350.000 τόνους, αποτελώντας τη δεύτερη σπουδαιότερη καλλιέργεια από τα φυλοβόλα ποροφόρα μετά τη ροδακινιά. Η καλλιέργεια της μηλιάς σε μορφή συστηματικών οπορώνων εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο Βελβεντό, σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στην τεχνητή λίμνη Πολυφίτου που σχηματίζει ο ποταμός Αλιάκμονας. Το Βελβεντό είναι μια κομμόπολη 4.000 κατοίκων με μακρόχρονη ιστορία και βυζαντινή παράδοση. Στον κάμπο που απλώνεται δίπλα στη λίμνη καλλιεργούνται μερικές από τις πιο γευστικές ποικιλίες μήλου που παράγει η Ελλάδα. Τα παλιότερα χρόνια εδώ στο Βελβεντό κάποιες από τις ποικιλίες που είχαμε ήταν τα Stargin, τα Stargimson, τα Golden Delicious και τα John Agoret. Πλέον έχουν αντικατασταθεί με Golden Smooth, Grand Smith, Gala και κυρίως με τη σειρά των Fuji. Η ιδιαιτερότητα των Fuji είναι ότι έρχονται πολύ γρήγορα σε παραγωγή. Το εύρος απόδοσης είναι 6 με 7 τόνους ανά στρέμμα. Η σάρκα του είναι γλυκιά, ζουμερή και τραγανή. Είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει να το απολαύσει ο καταναλωτής. Το μήλο με μία χρωματική παλέτα που ξεκινά από το βαθύ κόκκινο, περνά στο πράσινο και καταλήγει στο αχνοκίτρινο. Υπήρξε ανά τους αιώνες πηγή έμπνευσης και δημιουργίας σημαντικών έργων τέχνης. Αναρρύθμιτες είναι στη ζωγραφική παραγωγή οι νεκρές φύσεις με μήλα, μία διαχρονική άσκηση ύφους για τους καλλιτέχνες. Φορτισμένο με συμβολισμούς, γεύση και χρώμα, το μήλο παραμένει στους αιώνες μία γαστριμαργική και ταυτόχρονα αισθητική απόλαυση. Το cheesecake μας είναι έτοιμο, μυρίζει υπέροχα, φαίνεται λαχταριστό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν κρατιέμαι, θέλω να το δοκιμάσω.